Συγχαρητήρια και από τους επτάρχηγους κρατών στην 5η Σύνοδο των Χωρών του Νότου. Δέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι πρόκειται για ιστορική στιγμή για τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, συμπληρώνοντας ότι με τον τρόπο που έγινε αυτό το ιστορικό βήμα, ενισχύει τη διεθνή αξιοπιστία της Ελλάδας, η οποία έχει βασικό όπλο το διεθνές δίκαιο. Εξαιρετικό παράδειγμα για την Ευρώπη, που δίνει πολλές ελπίδες, χαρακτήρισε τη συμφωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, η κυβέρνηση ΖΑΕΦ υιοθέτησε ένα εθνικό σχέδιο για τις συνταγματικές αλλαγές μετά την ψήφιση του πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ, με πρώτη και κύρια αλλαγή τη χρήση του νέου ονόματος. Στο ελληνοτουρκικό θέμα, αναφέρθηκε από την Κύπρο, την οποία επισκέπτεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία λίγες μέρες πριν τη συνάντησή του με τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Οι σχέσεις κάθε χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ανέφερε ο κύριος Τσίπρας. Οι αγρότες που διεκδικούν κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους, στείνοντας μπλόκα σε όλη τη χώρα, ενώ καταγγέλουν πολιτικές διώξεις. Η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο ύψος του κόμβου της Νίκαιας, ενώ τα τρακτέρ υπάρχουν σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου από τη Φλόρινα μέχρι τα Χανιά. Ο κόμβος της Νίκαιας στη Λάρισα είναι το κομβικό σημείο των αγροτικών μπλόκων. Εκεί και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης έχουν παραταχθεί εκατοντάδες τρακτέρ, τα οποία κόβουν τη χώρα στα δύο. Σε 10 αγρότες ασκήθηκαν διώξεις για παρακόλληση συγκοινωνιών χωρίς το δικαίωμα της απολογίας. Οι αγρότες που έλαβαν το κλητήριο θέσπισμα μίλησαν για πολιτική δίωξη. Στην Νίκαια, η εκτίμηση είναι ότι περισσότερα από 500 τρακτέρ πρόκειται να φτάσουν τις επόμενες ώρες. Μπλόκα έχουν στηθεί στη Βέρεια, στις Σέρες, στο Σιδηρόκαστρο. Μπλόκα στήθηκαν και στην Πελοπόννησο, στην Αργολίδα, τη Μεσσηνία, στο Αίγιο, τη Δυτική Αχαία και τον Άγιο Γεώργιο στην Ηλία. Στην Κρήτη στήθηκαν μπλόκα στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Οι βροχές και οι καταιγίδες συνεχίζουν και σήμερα να πρωταγωνιστούν στον μετεωρολογικό χάρτη της χώρας. Στον Ταΐγετο, οι κάτοικοι προσπαθούν να γιατρέψουν τις πληγές τους που άφησαν πίσω τους οι κατολιστήσεις, ενώ μεγάλες εκτάσεις στην Πελοπόννησο παραμένουν ακόμα πλημμυρισμένες. Στον νομό Ηλίας, όπου 12 χωριά συνεχίζουν να βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Αλφιός ξεχύλισε και οι εκτεταμένες πλημμύρες, οι οποίες έπνιξαν κάτω από ταλασπόνερα χωράφια και σπίτια, συνδυάστηκαν με συνεχόμενες κατολιστήσεις που παρέλυσαν το οδικό δίκτυο. Δραματική εξακολουθεί να είναι η κατάσταση στον Ταΐγετο. Οι μουσκεμένες βουνοπλαγιές που κατέρευσαν και το διαβρωμένο έδαφος, το οποίο υποχώρησε ανοίγοντας ρήγματα, άλλαξαν την όψη του τοπίου, διέλυσαν δρόμους, κατέστρεψαν περιουσίες και γέμισαν τους κατοίκους της περιοχής με απελπισία και φόβο. Την ίδια στιγμή, οι αλλεπάλληλοι κατακλυσμοί έχουν μετατρέψει σε λίμνη τον κάμπο της Αλέας στο Άργος. Αρκετά χωριά στην περιοχή βρέθηκαν αποκομμένα, καθώς το νερό στο δρόμο που τα συνδέει με τα αστικά κέντρα έχει φτάσει στους 70 πόντους. Την νύχτα οι ουρανοί άνοιξαν και στην Αθήνα. Μάλιστα, το χαλάζι που έπεσε στα νότια προάστια είχε μέγεθος στραγαλιού. Αύριο, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται πάλι στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, καθώς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, της Κυκλάδης και την Κρήτη. Θα χιονίσει τα ορεινά σε περιοχές όμως πάνω από 800 μέτρα υψόμετρο. Στην κατάψυξη έχουν μπει μεγάλες περιοχές της Αγγλίας και της Γαλλίας, ενώ η χειρότερη κακοκαιρία των τελευταίων δεκαετιών πλήττει μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 110 εκατομμύρια Αμερικανοί βρίσκονται στο έλεος της χειρότερης κακοκαιρίας των τελευταίων δεκαετιών. Στο Σικάγο βάζουν φωτιά στις ράγες των τρένων για να μην παγώσουν. Η κακοκαιρία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, καθώς το Ουισκόνσιν, το Μίσιγκαν και την Αλαμπάμα έχουν ακυρωθεί χιλιάδες πτήσεις την ίδια ώρα. Η χιονοθύελλα Γκαμπριέλα χτυπά τη Γαλλία. Στο Παρίσι το χιόνι φτάνει τους 15 με 20 πόντους. Στην πόλη του Φωτός, λόγω της κακοκαιρίας, 2.500 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Σφοδρές χιονοπτώσεις προκαλούν χάος στη Βρετανία. Πτήσεις ακυρώνονται, σχολεία και δρόμοι κλείνουν. Στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα, ενώ ένα αεροπλάνο, λόγω των σφοδρών ανέμων, αναγκάστηκε να κατευθυνθεί σε άλλο αεροδρόμιο. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την επίθεση που δέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο οδηγός λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Καματέρο Ήλιον στη Δυτική Αττική. Το περιστατικό συνέβη όταν ο οδηγός έκανε παρατήρηση σε παρέα 6 ατόμων που επέβαιναν στο λεωφορείο, καθώς έκαναν πολλή φασαρία, ενοχλώντας τους υπόλοιπους επιβάτες. Τότε η παρέα του επιτέθηκε, τον χτύπησαν, του πήραν το κινητό τηλέφωνο και το κράνος και προκάλεσαν φθορές στο όχημα. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και των υπολείπων υπόπτων. Ένας άνδρας κατηγορεί τη στάρ του Hollywood Gwyneth Paltrow ότι έπεσε πάνω του την ώρα που έκανε σκι σε χιονοδρομικό κέντρο της Γιούτα στις 26 Φεβρουαρίου του 2016. Ο 46χρονος Terry Sanderson κατέθεσε εναντίον της αγωγή, στην οποία αναφέρει ότι η Gwyneth Paltrow τον άφησε βοήθητο και δεν κάλεσε καν για βοήθεια.
Σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε στο δικαστήριο της Γιούτα, ο άνδρας υπέφερε από τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ ισχυρίζεται επίσης ότι ο τραυματισμός του από την ηθοποιό του κόστησε 4 σπασμένα πλευρά. Όπως λέει ο Σάντερσον, η Paltrow έκανε σκεκτός ελέγχους στην πίστα αρχαρίων του χιονοδρομικού. Σύμφωνα με το Sky News, ο Σάντερσον μένησε και το Deer Valley Resort επειδή ένας δάσκαλος του σκι κατέθεσε ότι η Gwyneth Paltrow δεν ήταν υπεύθυνη για τη μετοπική σύγκρουση με το θύμα. Τη βοήθεια του Instagram ζήτησε το παλάτι του Kensington, καθώς οι δούκισες Kate Middleton και Meghan Markle δέχονται απειλές μέσω αυτής της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Το Kensington Palace έχει πάνω από 7 εκατομμύρια οπαδούς στο Instagram. Η Kate Middleton, η δούκισσα του Cambridge, και η Meghan Markle, η δούκισσα του Sussex, δεν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα της παρενόχλησης και του εκφοβισμού που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες online. Οι σύμβουλοι του κέντρου του Kensington αφιερώνουν ώρες κάθε εβδομάδα για τον έλεγχο και την διαγραφή βίαιων, σεξιστικών και ρατσιστικών σχολείων που απευθύνονται στη Meghan και την Kate, και το παλάτι έχει μιλήσει με το Instagram και συνεργάζονται προκειμένου να βρεθεί τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης, δήλωσε ο βασιλικός ανταποκριτής του περιοδικού Emily Nash στο Good Morning America. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στις 8 παρα 10 με τη Μάρα Ζαχαρέα. Δείτε τώρα το Shopping Star από εμάς. Καλό σας απόγευμα.